είναι χωρισμένοι. Εκείνος μένει και εργάζεται στην Ελβετία, ενώ η Ρένα μεγαλώνει την ανήλικη κόρη του στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Ναι, έλα Γιώργο μου, έλα. Ναι, καλά είμαι. Πες μου. Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ποιος σε πήρε, πες. Και τι ήθελε. Τι. Στην Ελβετία. Πόσες μέρες. Όχι, αποκλείεται. I blame you. Ευτυχισμένη. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Δεν το πιστεύω ότι πήρες τέτοια απόφαση για μένα. Για μας το έκανα. Για μας. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Εσύ κι αλλιώς δεν συνέβη τίποτα. Πώς δεν συνέβη, βρε Αντρέα. Εδώ ολόκληρη θρησκεία άλλαξες για μένα. Και αντί για καθολικός, γράφει Ορθόδοξος. Σιγά την αλλαγή. Τον Θεό τον έχουμε μέσα μας. Και όχι στα χαρτιά. Και θα έκανα πολλά περισσότερα πράγματα προκειμένου να σε παντρευτώ. Πάντως μας ήρθαν όλα βολικά, έτσι. Όπως ακριβώς τα θέλουμε. Για φαντάσου να μην είχες δεχτεί τη θέση στην εταιρεία. Δεν θα ερχόσουν εδώ. Δεν θα σε γνώριζα. Ήρθα και είμαι πολύ ευτυχισμένος με την απόφασή μου. Έτσι κι αλλιώς, πάντα ήθελα να έρθω να ζήσω στην Ελλάδα. Μητέρα σου τι λέει. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερό της. Μην ξεχνάς ότι αυτή μεγάλωσε δύσκολα εδώ. Η οικογένειά της είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Μόνο τα πήγαν στο εξωτερικό καταφέραν να ορθοποδήσουν. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ανησυχεί. Εννοώ δηλαδή για τα οικονομικά. Στην ουσία, δεν έχεις αλλάξει εταιρεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Απλά γνωρίζει ότι μεταφέρθηκα σε κάποιο άλλο υποκατάστημα. Απλώς πιστεύω ότι αν καθόμουν στην Ελβετία θα είχα περισσότερες ευκαιρίες να κάνω περισσότερα πράγματα. Εγώ όμως θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Καλά, Γιώργο. Εντάξει. Πες του να έρθει. Τι ανησυχείς, βρε Γιώργο. Ήρεμη θα είμαι. Πες του να έρθει, άντε. Έλεγε. Πώς του ήρθε τώρα αυτό. Ναι. Ναι, ήρθε. Φυσικά θα είμαστε πολιτισμένοι. Γιώργο, την κόρη μου θέλω να πάρω για λίγες μέρες. Όχι να σπαχτώ με τη Ρένα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, θα σε πάρω εγώ μετά. Ναι. Για μας το έκανα. Mm. Για μας. Και θα έκανα πολλά περισσότερα πράγματα προκειμένου να σε παντρευτώ. Καλημέρα. Γεια. Πέρασε. Κάθισε. Λοιπόν. Δεν έχω να σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Σε έχει ενημερώσει ο Γιώργος. Θέλω να πάρω μαζί μου την Τανάγια λίγες μέρες. Πού? Στην Ελβετία. Μάλιστα. Και δεν μου λες, βρε Αντρέα. Νομίζεις ότι εγώ είμαι υποχρεωμένη να σου δώσω το παιδί? Και άντε και καλά είμαι υποχρεωμένη. Ας υποθέσουμε ότι είμαι υποχρεωμένη. Εσύ αξίζεις να έχεις το παιδί μαζί σου? Κοίτα, δεν ήρθα για να σκοτωθούμε. Την κόρη μου θέλω για λίγες μέρες. Με αυτό είναι όλο... Αντρέα, δεν νομίζεις ότι είναι πολύ αργά για τέτοιο ενδιαφέρον? Άντε πάλι. Άντε πάλι. Ένα χρόνο παντρεμένη, αυτό εδώ το σπίτι δεν σε έχει δει. Ναι, δεν με έχει δει, γιατί προσπαθούσα να το συντηρήσω. Πώς θα ζούσαμε, ή μήπως θα βγάζεις εσύ τα λεφτά? Όχι, βρε Αντρέα, δεν είπα αυτό. Κατάλαβε με μια φορά. Μια φορά να συνεννοηθούμε εδώ μέσα. Εντάξει, δούλευες πολλές ώρες να μας συντηρήσεις. Δεν σε βλέπαμε καθόλου. Μία ώρα σε βλέπαμε κι εγώ και το παιδί. Το παιδί που έχεις λυσάξει να το πάρεις τώρα μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι λες. Επειδή δούλευα σαν σκλάβος, μη μας λείψει τίποτα. Δεν έχω το δικαίωμα να δω την κόρη μου. Άσε μας, βρε Αντρέα. Άσε μας, αυτό μας μάρανε τώρα. Μη μας λείψει τίποτα. Ο άντρας μου έλειπε, Αντρέα. Ο άντρας μου και της Δανάης της έλειπε ο πατέρας της. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε, καλύτερα να σου αφήσουμε στους δικηγόρους να τον αναλάβουν αυτοί, εντάξει. Σηκώ και φύγε τώρα. Τώρα όμως. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά. Αντρέα, τι έγινε? Τι έγινε, ρε Ιωάννα, τι έγινε? Το γνωστό έγινε. Θέλω να συναντηθούμε με την άλλη να μιλήσουμε. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να μου χτυπάει και καλά πόσο αδιάφορος ήμουν στο γάμο μου.
Δεν τη δίνει τη μικρή, ε? Δεν κατάλαβες. Νομίζετε ότι μου τη δίνει. Η Δανάη είναι η κόρη μου και θα την πάρω εγώ όποτε γουστάρω. Ανδρέα, ηρέμησε λίγο. Τόσα χρόνια πια δεν έχεις βαρεθεί. 10 χρόνια τώρα, δικηγόροι, δικαστήρια. Αφού βλέπεις ότι δεν βγαίνει άκρη, σε αυτήν τη δίνουν. Τι λες, Διόνα, να τα παρατήσω? Το παιδί μου θέλω να δω για όνομα του Θεού. Δεν αντέχω άλλο. Πόσο θα τραβήξει ακόμα αυτή η ιστορία? Άσε την κλάψα. Άσε την κλάψα. Εσύ ότι τραβάς, το τραβάς. Πόσο, μισό χρόνο? Εγώ 10 χρόνια έχω φάει από τη ζωή μου. Και μου λες να τα παρατήσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σε έχει πιάσει τέτοια κάψα για την Δανάη? Τι? Τίποτα, δεν ξέρω. Λέω μόνο. Ναι, τι λες? Λέω μήπως το όλο σου θέμα είναι να μην αφήνεις τη Ρένα ήσυχη. Για ποιο λόγο? Ξέρω εγώ. Μήπως γιατί γουστάρεις ακόμα? Κόφτω! Το τι κάνω εγώ με την πρώην γυναίκα μου είναι η δικιά μου δουλειά. Εντάξει. Και αν γουστάρω εγώ να το τραβήξω άλλα 10 χρόνια, τη δικιά σου γνώμη δεν τη ρώτησε κανείς. Συμφωνεί? Συγγνώμη. Είμαι εκνευρισμένος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν το εννοούσα. Δεν το πιστεύω πραγματικά ότι το κάνεις για τη Ρένα. Ξέρω ότι αγαπάς το παιδί σου. Σε παρακαλώ όμως, σκέψου το μια τελευταία φορά. Σκέψου να τα ξαναβρείτε, να κάνετε κάποιο διακανονισμό για το παιδί. Να τους αφήσουμε ήσυχους και αυτοί εμάς. Να φύγουμε, να μείνουμε μαζί. Αυτό δεν θέλουμε. Άσε μας, ρε Ιωάννα. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ο πατέρας. Ναι, αλλά εγώ έχω την επιμέλεια. Ναι, Ρένα, αλλά δεν έχεις ολόκληρη την κυδαιμονία. Την έχετε από κοινού. Εάν θέλει να πάρει την κόρη του για λίγες μέρες, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Ναι, εντάξει. Τώρα θυμήθηκε ότι έχει κόρη. Ρένα, ο νόμος δεν έχει timing για το πότε θα ενδιαφερθεί κάποιος να δει το παιδί του. Εάν θέλει να την πάρει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Εξάλλου προέβαλε πολύ σοβαρό λόγο. Και αν τον πάμε δικαστικά, αν και δεν ξέρω τι νόημα θα είχε να πάμε δικαστικά ένα τέτοιο θέμα για ψήλου πείδημα, αλλά και δικαστικά να το πάμε, θα του επιτραπεί να το ξέρεις. Δηλαδή, τι λόγο προέβαλε? Η μητέρα του είναι άρρωστη. Έχει καρκίνο, δεν θα τα καταφέρει. Και ο Ανδρέας θέλει να τη πάει τη Δανάη, να τη δει έστω για λίγο. Στενοχωρήθηκες? Χάρηκα κιόλας. Τη γυναίκα την ξέρω. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι κι αλλιώς θα αναγκαστείς να το κάνεις. Σκέψου κι αυτήν. Είναι ιδιαίτερο το θέμα. Μην το βλέπεις εγωιστικά. Εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα είναι για λίγες μέρες, έτσι. Αυτό θέλω να το τονίσεις. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, εγώ πάω. Εσύ κοίταξε να ετοιμάσεις τα πράγματα του παιδιού. Ο Ανδρέας θέλει να φύγουνε σήμερα κιόλας. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια σου, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Έφυγε ο κύριος Γιώργος μου. Ναι, αγάπη μου, έφυγε. Για έλα εδώ. Πάμε που έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Θυμάσαι τη γιαγιά, τη μαμά του μπαμπά που μένει λίγο μακριά? Του σ' αγαπάει πολύ και σε παίρνει συνέχεια τηλέφωνα και τα Χριστούγεννα σου φέρνει συνέχεια δώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η γιαγιά είναι λίγο άρρωστη. Θα πεθάνει. Αυτό δεν το ξέρω, μωρό μου. Αυτό μόνο ο Θεούλης το ξέρει. Όμως εσύ πρέπει να πας να τη δεις. Δεν έχουμε πει ότι όταν κάποιος είναι άρρωστος, οι άνθρωποι που τον αγαπάνε πηγαίνουν δίπλα του και τον κοιτάζουνε? Ναι, το έχουμε πει. Ωραία, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να πας μαζί με τον μπαμπά για λίγες μέρες στην Ελβετία. Και εσύ δεν θα έρθεις μαζί μου? Όχι,
Όχι, μωρό μου, δεν μπορώ. Εγώ έχω τη δουλειά μου εδώ και δεν πρέπει να την αφήσω. Θα είσαι όμως μαζί με τον μπαμπά. Η μαμά δεν θέλει να πάω χωρίς εσένα. Σε παρακαλώ, δεν έχει λίγες μέρες μόνο. Θα περάσεις και πολύ όμορφα, βρε Χαζούλη. Κι εγώ στεναχωριέμαι που θα φύγεις, όμως η γιαγιά είναι άρρωστη και πρέπει να πας να τη δεις. Εντάξει, θα πάω, αλλά μετά θα γυρίσω πάλι εδώ, σπίτι μας. Φυσικά, ψυχή μου, θα γυρίσεις και θα είμαστε πάλι μαζί. Άντε, δώσ' μου ένα φυλάκι. Και πήγαινε, πλύνε τα χεράκια σου και πήγαινε στην κουζίνα. Εγώ θα βάλω φαγητό και θα σου φτιάξω τις βαλίτσες, ε. Άντε. Τόσα χρόνια, τόση κούραση, τόσο τρέξιμο. Δικαστήρια, δικηγόροι, χρήματα. Και όλα αυτά γιατί, ε? Για να κάνει καπρίτσια ο Αντρέας. Κουράστηκα πάρα πολύ. Και δεν θέλω να κουραστεί και το παιδί μου τώρα. Είναι πολύ μικρή. Και αυτός τώρα του ήρθε να πάρει το παιδί. Αλλά ξέρω γιατί τα κάνει. Θέλει να τρέχω σε δίκες, να με ξεπατώσει οικονομικά. Ευτυχώς που έχω τον Γιώργο. Είναι καλός δικηγόρος. Και πολύ καλός φίλος. Μας τάκεται τόσα χρόνια, πάντα δίπλα μας είναι. Η Ρένα ετοιμάζεται να στείλει τη μικρή Δανάη στην Ελβετία με τον πατέρα της. Ωστόσο, κάτι μέσα της λέει ότι η απόφαση που έχει πάρει δεν είναι η σωστή.